πατέρες, φίλοι και φίλες, την ευκαιρία των γιορτών των Χριστουγέννων, προσπαθώντας να νοηματοδοτήσουμε τη ζωή μας και να γιορτάσουμε όσο καλύτερα μπορούμε σε καιρούς ιδιαίτερους, οργανώσαμε δύο εκδηλώσεις. Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Άγιο Παντελήμωνος Αχαρνών το Σάββατο που πέρασε, με τη σύμπραξη της Δημοτικής Χοροδίας του Δήμου Αθηναίων και της Εκκλησιαστικής Χοροδίας του Ναού. Και η δεύτερη εκδήλωση, Πατέρα Μάξιμε, πραγματοποιείται στον φιλόξενο χώρο του ιστορικού αυτού κινηματοθεάτρου, που για όσους δεν γνωρίζουν έχουν περάσει πολύ μεγάλη ηθοποιή, πολύ μεγάλα σχήματα, ο Μάνος ο Χατζηδάκης, ακόμα και σήμερα, τις μέρες που τώρα που μιλάμε, γίνονται παραστάσεις πολύ σοβαρές, με σπουδαίους και καταξιωμένους ηθοποιούς, επιλέξαμε να την κάνουμε εδώ και επιλέξαμε να δώσουμε ένα διαφορετικό χαρακτήρα, δηλαδή να ψάβει τους Χριστουγεννιάτικους η μαθητική χοροδία της Σχολής Διευθυντής Μουσικής Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, την οποία διευθύνει ο πατήρ Ειρηναίος Νάκος, συγκρότημα παραδοσιακής μουσικής από πολύ καλούς και σπουδαίους οργανοπαίκτες, οι οποίοι θα εκτελέσουν παραδοσιακά κάλαντα με τη συμμετοχή της χοροδίας της Σχολής Διευθυντής Μουσικής Αρχιεπισκοπής, της παιδικής χοροδίας που παλεύουμε να φτιάξουμε του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών, με τα παιδάκια τα οποία έχουμε σήμερα, και την ευγενική συμμετοχή ενός σπουδαίου καλλιτέχνη του Νίκου του Ανδρουλάκη. Και το τελευταίο μέρος, και είναι ιδιαίτερη τιμή για μας, θα τραγουδήσει χριστουγεννιάτικα τραγούδια η χοροδία των φίλων μας, γιατί έτσι τους θεωρούμε, των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων Λαβύρη, ενός πολύ καλού εκπαιδευτηρίου των Νοτίων Προαστίων, με την κυρία Βάνα Ματζαβίνου, η οποία διευθύνει τα παιδιά της χοροδίας αυτής. Πριν ξεκινήσουμε, παρουσιάζοντας το επιμέρους τμήμα του προγράμματος, θα παρακαλούσα τον πατέρα Μάξιμο Παπαγιάννη, τον πανισολογιό του Αρχιμανδρίτη πατέρα Μάξιμο Παπαγιάννη, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών και πρωτοσύγκυλο της Αρχιεπισκόπης Αθηνών, να μας απευθύνει μερικές πατρικές νουθεσίες, θα μπορούσαμε να πούμε, ή ένα σύντομο χαιρετισμό, θα μπορούσαμε επίσης να πούμε, για τη σημερινή μας εκδήλωση. Πατέρα Μάξιμο, ο λόγος είναι δικό σου. Σεβαστοί πατέρες και εκλεκτοί καλεσμένοι, αγαπητά μας παιδιά, θέλω να εκφράσω τη χαρά και την ευγνωμοσύνη μου, διότι μέσα σε ένα κλίμα κατήφιας στο οποίο ζούμε τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι αισιόδοξοι, οι οποίοι δημιουργούν μια εορταστική ατμόσφαιρα, προσπαθώντας να μας μεταδώσουν τη χαρά, την ελπίδα, την αισιοδοξία, αλλά και την αγάπη που έφερε το Θείο Βρέφος με την γέννησή του στον κόσμο. Και μια που μιλάμε για το Θείο Βρέφος, θα ήθελα να πω ότι η πιο αισιόδοξη νότα και το πιο αισιόδοξο μήνυμα των ημερών είναι η παρουσία των παιδιών μας, τα οποία ακολουθώντας τα χνάρια του Ιησού, αυτά τα χνάρια της απόλυτης αγάπης αλλά και της αφοσίωσης στην αγάπη του πλησίον, της αθωότητας, της αγνότητας, με όλα αυτά τα μηνύματα της καλοσύνης που φέρει μαζί της η παρουσία των παιδιών. Θέλω να χαιρετήσω λοιπόν τα παιδιά μας, τα οποία παρότι δεν μεγαλώνουν στο καλύτερο κλίμα και δεν είναι αυτές οι καλύτερες ημέρες και το καλύτερο περιβάλλον για μικρά παιδιά, προσπαθούν, δείχνουν την αγάπη τους και δίνουν και σε μας με την παιδική τους χαρά και την παιδική τους συμμετοχή στις εορταστικές εκδηλώσεις μία νότα χαράς και αισιοδοξίας, διότι στα πρόσωπά τους δεν βλέπουμε την κατήφια των ημερών, αλλά βλέπουμε ένα χαρούμενο και αισιόδοξο μέλλον. Η γέννηση του Χριστού τέμνει κυριολεκτικά την ιστορία. Χωρίζει την ιστορία
σε μία περίοδο σκότος και σε μία περίοδο φωτός. Δυστυχώς, μετά την πτώση του ανθρώπου και την έξοδό του από τον Παράδεισο, μετά δηλαδή την απόφαση του ανθρώπου να απομακρυνθεί από την πατρική αγάπη του Θεού, έχουμε την έλλειψη στη ζωή του ανθρώπου αυτής της θεϊκής ενέργειας και του θεϊκού φωτός. Και αυτό το σκοτάδι δεν μένει σε ένα θεωρητικό επίπεδο, αλλά περνά στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Δεν είναι δηλαδή απλώς ότι η έλλειψη του φωτός του Θεού εκφράζεται με τη λατρεία των ειδώλων. Είναι ότι όλο αυτό το πράγμα έχει αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τη ζωή και τις σχέσεις τους οι άνθρωποι. Λείπει το φως του Χριστού, γίνονται οι σχέσεις ανταγωνιστικές. Ο άλλος γίνεται αντίπαλος, γίνεται εχθρός, γίνεται ανταγωνιστής, γίνεται πολέμιος. Και έχει υποστεί απίστευτες διαιρέσεις το ανθρώπινο γένος, είτε σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή οι εσωτερικές συγκρούσεις που ζει ο άνθρωπος στον ίδιο τον εαυτό του κατά τη διάρκεια της ζωής, είτε οι συγκρούσεις με τον άλλο άνθρωπο, είτε οι συγκρούσεις οι κοινωνικές, είτε οι συγκρούσεις οι ταξικές αν θέλετε, αλλά και οι συγκρούσεις μεταξύ πολιτισμών, μεταξύ θρησκειών, μεταξύ κρατών και ούτω καθεξής. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά αυτά φαίνεται πως συνεχίστηκαν και μετά από την γέννηση του Χριστού. Είναι αλήθεια ότι αυτά συνεχίστηκαν και συνεχίζονται μέχρι τις ημέρες μας. Όμως η διαφορά είναι ότι όταν επιθυμεί πλέον ο άνθρωπος και επιδιώκει να έχει αυτό το φως του Χριστού, μπορεί να το έχει. Όταν επιθυμεί πλέον να φωτιστεί, μπορεί να φωτιστεί. Όταν επιθυμεί να γίνει ο δρόμος του φωτεινός, μπορεί να γίνει ο δρόμος του φωτεινός. Όταν επιθυμεί και επιδιώκει να αλλάξουν οι σχέσεις του με τον ίδιο του τον εαυτό, τον άλλο άνθρωπο, την οικογένειά του, το περιβάλλον του, το κοινωνικό, μπορούν αυτές οι σχέσεις να αλλάξουν, φωτιζόμενες από αυτήν την χάρη και την δύναμη που έφερε στον κόσμο το Θείο Βρέφος. Και αυτή είναι μία τεράστια τομή, διότι αυτή η δυνατότητα παλαιότερα δεν υπήρχε. Και αυτή η τομή, εκτός από την δυνατότητα, έφερε στην ανθρωπότητα μία μεγάλη γνώση. Η γνώση αυτή είναι ότι υπάρχει Θεός. Ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Είναι Θεός ένας, αλλά τρία πρόσωπα, Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ότι η σχέση με αυτόν τον Θεό δημιουργεί μία άλλη προοπτική, μία δυναμική διαφορετική για τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Γνώση επίσης ότι η σχέση με το περιβάλλον, με όλη τη δημιουργία μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική. Και αυτή τη σχέση την φέρνει στον κόσμο ο Χριστός με τη γέννησή του, επίσης όμως την φέρνει ο Χριστός με τη γέννηση του μέσα στις καρδιές του καθενός από εμάς. Γι' αυτό όπου υπήρξαν και υπάρχουν Άγιοι, αλλάζει εντελώς το κλίμα και το περιβάλλον και αλλάζουν οι ανθρώπινες σχέσεις. Και η παρουσία των Αγίων είναι η παρουσία του Χριστού, η παρουσία του Θείου Βρέφους στον κόσμο. Η παρουσία του Χριστού κάνει πάλι τον άνθρωπο παιδί και του δημιουργεί την δυνατότητα να έχει εμπιστοσύνη στο Θεό Πατέρα. Να μην εμπιστεύεται τόσο το δικό του μυαλό και τις δικές του δυνάμεις, αλλά πάντοτε να φιλτράρει τις σκέψεις, τους λογισμούς, την αντίληψη των πραγμάτων μέσα από το φως, την χάρη και το λόγο του Θείου Βρέφους, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Αυτή η μεγάλη δυναμική και η μεγάλη προοπτική μας καλεί να συμμετέχουμε σε αυτό το νέο γίγνεσθε, σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Μας καλεί να γίνουμε συνοδοιπόροι του Ιησού Χριστού. Μας καλεί να γίνουμε και πάλι παιδιά γεμάτα αγνότητα και γεμάτα αγάπη. Και όταν αποφασίσουμε να κάνουμε αυτό το βήμα, τότε μπορούμε
να ζήσουμε στη ζωή μας το θαύμα, το διαφορετικό. Μπορούμε να ζήσουμε το ότι παρετείσαι από το εγώ, αλλά γεμίζει η ύπαρξή σου από το εσύ του άλλου ανθρώπου. Ότι παρετείσαι από την εγωιστική ιδιοκτησία, αλλά όμως σου δίνει απλόχερο ο Θεός τα δικά του αγαθά. Μπορείς να ζήσεις και μπορούμε να ζήσουμε αυτό το οποίο λέει ο Χριστός, ότι όλοι όσοι άφησαν τα υπαρχοντά τους, μητέρα, πατέρα, αδέρφια, ό,τι είναι δικό τους και με ακολούθησαν, αυτοί θα ζήσουν τη Βασιλεία του Θεού σε αυτόν εδώ τον κόσμο και μετά από το θάνατό τους. Ότι θα αποκτήσουν, αν άφησαν αυτά τα πράγματα, εκατονταπλασίωνα και εδώ και θα κληρονομήσουν και τη Βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία την έζησαν οι Άγιοι, οι οποίοι γίνονται επίσης συνοδοιπόροι μας μέσα σε αυτή τη συνοδοιπορία με τον Χριστό. Ας ακολουθήσουμε το Θείο Βρέφος στην πραγματική μας ζωή με μια μεγάλη απόφαση, στην οποία πιστεύω ότι θα μας βοηθήσουν οι αγνές φωνές που θα ακούσουμε από τα παιδιά μας, θα μας βοηθήσουν οι ύμνοι της ημέρας των Χριστουγέννων και επίσης θα μας βοηθήσει το ότι αποφασίζουμε πλέον να μην υπάρχουμε μόνοι μας και εγωιστικά, αλλά ως σώμα, και μάλιστα σώμα του Χριστού, αυτό το ίδιο σώμα του Θείου Βρέφους, το οποίο μας εγκεντρίζει μέσα του και μας κάνει να είμαστε μέλη του ενεργά, δυνατά, γεμάτα από τη χάρη του Θεού και γεμάτα από το αίσθημα της ασφάλειας, διότι έχουμε μαζί μας και μέσα μας τον Χριστό, ζούμε μέσα στον Χριστό και πορευόμαστε την πορεία που μας δείχνει Αυτός ως ο αληθινός δρόμος, η αληθινή οδός και το αληθινό φως. Μεγάλες ευχαριστίες σε όλους τους παράγοντες αυτής της εκδήλωσης, μεγάλες ευχαριστίες στον κύριο Τούμπα, μεγάλες ευχαριστίες στον πατέρα Ειρηναίο Νάκο, μεγάλες ευχαριστίες στον κύριο Ανδρουλάκη, ιδιαίτερα στα εκπαιδευτήρια Λαμπύρη, τα οποία κάνουν πολύ σημαντική εκπαιδευτική εργασία, όχι όμως ό,τι αφορά μόνο τα γράμματα, τις γνώσεις δηλαδή, τη θύραθεν παιδεία, αλλά και σε ό,τι αφορά αυτή την άλλη, την πνευματική εσωτερική γνώση και το βίωμα της παραδόσεώς μας και βέβαια στα παιδιά που συμμετέχουν σήμερα και λαμπρύνουν πραγματικά με την παρουσία τους αυτή την εκδήλωση και τον τόπο μας που τόσα υποφέρει, πολύ περισσότερο γλυκαίνουν τις ψυχές με τις γλυκές τους φωνές. Να είστε καλά και να περάσετε μια υπέροχη πνευματική βραδιά. Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Μάξιμο. Πριν ξεκινήσουμε την εκδήλωση, επειδή και βιντεοσκοπείτε και ηχογραφείτε για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος, για την ΕΡΑ και για τα κρατικά δίκτυα, θα ήταν καλό να βάλουμε τα κινητάκια μας στο αθόρυβο, να μην υπάρχει θόρυβος έτσι και δημιουργείται ένας ήχος ο οποίος δεν είναι πολύ όμορφος. Θα παρακαλούσαμε την μαθητική χοροδία της Σχολής Ζαντής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η οποία ερεύει στον ιστορικό ναό της Οδού Πηγής Ακαδημίας. Σιγά σιγά οι κύριοι, οι κυρίες, τα παιδιά να έρχονται εδώ στην σκηνή. Τον χορό διευθύνει ο Πανοσυλλογιώτης Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Νάκος. Η σχολή αυτή λειτουργεί σχεδόν 15 χρόνια στον ναό της Ζωοδόχου Πηγής Ακαδημίας και την τελευταία διετία, με απόφαση και του Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάση Ελλάδος κ. Ιωνίμου, αλλά και του Πρωτοσυγγέλου, γίνεται μια προσπάθεια ουσιαστικής αναβάθμισης και αυξήσεως, θα το λέγαμε αυτό, από την άτης ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Οι δεσποινίδες, οι κυρίες, οι κύριοι και ο διευθυντής του χορού θα μας αποδώσουν επίκαιρους ύμνους χριστουγεννιάτικους, έτσι, μεταξύ των οποίων το Απολυτίκιο των Χριστουγέννων, δηλαδή τον ύμνο ο οποίος κυριαρχεί την ημέρα και μας μεταφέρει το νόημα της ημέρας, το Κοντάκιο των Χριστουγέννων, τα καθίσματα των Χριστουγέννων, τα τροπάδια δηλαδή που ψάχνουμε στον όρθρο της
της εορτής, το πρωί-πρωί στις 5 η ώρα που ξεκινάει η ακολουθία, της καταβασίας των Χριστουγέννων και θα κλείσει το πρόγραμμά της με ένα έντεχνο μέλος, το δύναμις του Άρχοντος Σκοτοψάρτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Κωνσταντίνου Πρίγκου. Φυσικά το χειροκρότημα επιβάλλεται εδώ στις αιθούσες, δεν είναι. Thank you.
ελήλυθε φύλαξας αδιάφθορον εις γάρ ουχ υπέστη ρεύσεως την τεκούσαν κατέσχεν απίμαντο. Είπε δε σε σεβία συντραφέντες της ευούς προστάγματος καταφρονήσαντες πυρός απειλήν ουκ ετω ήθισαν άλλεν μέσω της λόγος εστώτες εψαλών ο τον Πατέρον Θεός ευλογητώσει. Αμάτος είπε Φίους υδρός ο βόλος εξηγώνησε καμήνος τύπων ουγαρούσε δεξάτο φλεγινέους ως ουδε πύρκης θεότητος παρθένου Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
και θέσει υπάρχουν. Απλά να σηκώσουμε λίγο τα μπουφανάκια από δίπλα μας για να καθίσει και ο υπόλοιπος κόσμος να μην κάθονται όρθιοι στις γωνίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χριστόν.
Ευχαριστήσουμε θερμά τον φίλο, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, έναν διαπρεπή καλλιτέχνη, ο οποίος συμμετέχει, αποδίδοντας και αυτός με τη σειρά του παραδοσιακά κάλαντα. Πανελλήνια κάλα.
πατέρες, φίλοι και φίλες, την ευκαιρία των γιορτών των Χριστουγέννων, προσπαθώντας να νοηματοδοτήσουμε τη ζωή μας και να γιορτάσουμε όσο καλύτερα μπορούμε σε καιρούς ιδιαίτερους, οργανώσαμε δύο εκδηλώσεις. Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον Ιερόν Άγιο Παντελήμωνο Σαχαρνών το Σάββατο που πέρασε, με τη σύμπραξη της Δημοτικής Χοροδίας του Δήμου Αθηναίων και της Εκκλησιαστικής Χοροδίας του Ναού. Και η δεύτερη εκδήλωση, Πατέρα Μάξιμε, πραγματοποιείται στον φιλόξενο χώρο του ιστορικού αυτού κινηματοθεάτρου, που για όσους δεν γνωρίζουν έχουν περάσει πολύ μεγάλη ηθοποιοί, πολύ μεγάλα σχήματα, ο Μάνος Χατζηδάκης, ακόμα και σήμερα, τις μέρες που τώρα που μιλάμε, γίνονται παραστάσεις πολύ σοβαρές, με σπουδαίους και καταξιωμένους ηθοποιούς. Επιλέξαμε να την κάνουμε εδώ και επιλέξαμε να δώσουμε ένα διαφορετικό χαρακτήρα, δηλαδή να ψάβει τους Χριστουγεννιάτικους η μαθητική χοροδία της Σχολής Διεθνής Μουσικής Σεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, την οποία διευθύνει ο πατήρ Ειρηναίος Νάκος, συγκρότημα παραδοσιακής μουσικής από πολύ καλούς και σπουδαίους οργανοπαίκτες, οι οποίοι θα εκτελέσουν παραδοσιακά κάλαντα με τη συμμετοχή της χοροδίας της Σχολής Διεθνής Μουσικής Αρχιεπισκοπής, της παιδικής χοροδίας που παλεύουμε να φτιάξουμε του Ιερού Ναογείου Παντελεήμονος Σαχαρνών, με τα παιδάκια τα οποία έχουμε σήμερα, και την ευγενική συμμετοχή ενός σπουδαίου καλλιτέχνη, του Νίκου του Ανδρουλάκη. Και το τελευταίο μέρος, και είναι ιδιαίτερη τιμή για μας, θα τραγουδήσει χριστουγεννιάτικα τραγούδια η χοροδία των φίλων μας, γιατί έτσι τους θεωρούμε, των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων Λαμπύρη, ενός πολύ καλού εκπαιδευτηρίου των Νοτίων Προαστίων, με την κυρία Βάνα Ματζαβίν, η οποία διευθύνει τα παιδιά της χοροδίας αυτής. Πριν ξεκινήσουμε, παρουσιάζοντας το επιμέρους τμήμα του προγράμματος, θα παρακαλούσα τον πατέρα Μάξιμο Παπαγιάννη, τον πανεξολογιό του Γαθημαδρίτη, πατέρα Μάξιμο Παπαγιάννη, προϊστάμενο του Ιερού Ναογείου Παντελεήμονος Σαχαρνών και πρωτοσύγκυρο της Αρχιεπισκόπης Αθηνών, να μας απευθύνει μερικές πατρικές νουθεσίες, θα μπορούσαμε να πούμε, ή ένα σύντομο χαιρετισμό, θα μπορούσαμε επίσης να πούμε, για τη σημερινή μας εκδήλωση. Πατέρα Μάξιμο, ο λόγος είναι δικός σας. Σεβαστοί πατέρες και εκλεκτοί καλεσμένοι, αγαπητά μας παιδιά, θέλω να εκφράσω τη χαρά και την ευγνωμοσύνη μου, διότι μέσα σε ένα κλίμα κατήφιας στο οποίο ζούμε τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι αισιόδοξοι, οι οποίοι δημιουργούν μια εορταστική ατμόσφαιρα, προσπαθώντας να μας μεταδώσουν τη χαρά, την ελπίδα, την αισιοδοξία, αλλά και την αγάπη που έφερε το Θείο Βρέφος με την γέννησή του στον κόσμο. Και μια που μιλάμε για το Θείο Βρέφος, θα ήθελα να πω ότι η πιο αισιόδοξη νότα και το πιο αισιόδοξο μήνυμα των ημερών είναι η παρουσία των παιδιών μας, τα οποία ακολουθώντας τα χνάρια του Ιησού, αυτά τα χνάρια της απόλυτης αγάπης, αλλά και της αφοσίωσης στην αγάπη του πλησίον, της αθωότητας, της αγνότητας, με όλα αυτά τα μηνύματα της καλοσύνης που φέρει μαζί της η παρουσία των παιδιών. Θέλω να χαιρετήσω λοιπόν τα παιδιά μας, τα οποία παρότι δεν μεγαλώνουν στο καλύτερο κλίμα και δεν είναι αυτές οι καλύτερες ημέρες και το καλύτερο περιβάλλον για μικρά παιδιά, προσπαθούν, δείχνουν την αγάπη τους και δίνουν και σε μας με την παιδική τους χαρά και την παιδική τους συμμετοχή στις εορταστικές εκδηλώσεις μία νότα χαράς και αισιοδοξίας, διότι στα πρόσωπά τους δεν βλέπουμε την κατήφια των ημερών, αλλά βλέπουμε ένα χαρούμενο και αισιόδοξο μέλλον. Η γέννηση του Χριστού τέμνει κυριολεκτικά την ιστορία. Χωρίζει την ιστορία
σε μία περίοδο σκότος και σε μία περίοδο φωτός. Δυστυχώς, μετά την πτώση του ανθρώπου και την έξοδό του από τον Παράδεισο, μετά δηλαδή την απόφαση του ανθρώπου να απομακρυνθεί από την πατρική αγάπη του Θεού, έχουμε την έλλειψη στη ζωή του ανθρώπου αυτής της θεϊκής ενέργειας και του θεϊκού φωτός. Και αυτό το σκοτάδι δεν μένει σε ένα θεωρητικό επίπεδο, αλλά περνά στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Δεν είναι δηλαδή απλώς ότι η έλλειψη του φωτός του Θεού εκφράζεται με τη λατρεία των ειδώλων. Είναι ότι όλο αυτό το πράγμα έχει αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τη ζωή και τις σχέσεις τους οι άνθρωποι. Λείπει το φως του Χριστού, γίνονται οι σχέσεις ανταγωνιστικές. Ο άλλος γίνεται αντίπαλος, γίνεται εχθρός, γίνεται ανταγωνιστής, γίνεται πολέμιος. Και έχει υποστεί απίστευτες διαιρέσεις το ανθρώπινο γένος, είτε σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή οι εσωτερικές συγκρούσεις που ζει ο άνθρωπος στον ίδιο τον εαυτό του κατά τη διάρκεια της ζωής, είτε οι συγκρούσεις με τον άλλο άνθρωπο, είτε οι συγκρούσεις οι κοινωνικές, είτε οι συγκρούσεις οι ταξικές αν θέλετε, αλλά και οι συγκρούσεις μεταξύ πολιτισμών, μεταξύ θρησκειών, μεταξύ κρατών και ούτω καθεξής. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά αυτά φαίνεται πως συνεχίστηκαν και μετά από την γέννηση του Χριστού. Είναι αλήθεια ότι αυτά συνεχίστηκαν και συνεχίζονται μέχρι τις ημέρες μας. Όμως η διαφορά είναι ότι όταν επιθυμεί πλέον ο άνθρωπος και επιδιώκει να έχει αυτό το φως του Χριστού, μπορεί να το έχει. Όταν επιθυμεί πλέον να φωτιστεί, μπορεί να φωτιστεί. Όταν επιθυμεί να γίνει ο δρόμος του φωτεινός, μπορεί να γίνει ο δρόμος του φωτεινός. Όταν επιθυμεί και επιδιώκει να αλλάξουν οι σχέσεις του με τον ίδιο του τον εαυτό, τον άλλο άνθρωπο, την οικογένειά του, το περιβάλλον του, το κοινωνικό, μπορούν αυτές οι σχέσεις να αλλάξουν, φωτιζόμενες από αυτήν την χάρη και την δύναμη που έφερε στον κόσμο το Θείο Βρέφος. Και αυτή είναι μία τεράστια τομή, διότι αυτή η δυνατότητα παλαιότερα δεν υπήρχε. Και αυτή η τομή, εκτός από την δυνατότητα, έφερε στην ανθρωπότητα μία μεγάλη γνώση. Η γνώση αυτή είναι ότι υπάρχει Θεός. Ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Είναι Θεός ένας, αλλά τρία πρόσωπα, Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ότι η σχέση με αυτόν τον Θεό δημιουργεί μία άλλη προοπτική, μία δυναμική διαφορετική για τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Γνώση επίσης ότι η σχέση με το περιβάλλον, με όλη τη δημιουργία μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική. Και αυτή τη σχέση την φέρνει στον κόσμο ο Χριστός με τη γέννησή του, επίσης όμως την φέρνει ο Χριστός με τη γέννησή του μέσα στις καρδιές του καθενός από εμάς. Γι' αυτό όπου υπήρξαν και υπάρχουν Άγιοι, αλλάζει εντελώς το κλίμα και το περιβάλλον και αλλάζουν οι ανθρώπινες σχέσεις. Και η παρουσία των Αγίων είναι η παρουσία του Χριστού, η παρουσία του Θείου Βρέφους στον κόσμο. Η παρουσία του Χριστού κάνει πάλι τον άνθρωπο παιδί και του δημιουργεί την δυνατότητα να έχει εμπιστοσύνη στο Θεό Πατέρα. Να μην εμπιστεύεται τόσο το δικό του μυαλό και τις δικές του δυνάμεις, αλλά πάντοτε να φιλτράρει τις σκέψεις, τους λογισμούς, την αντίληψη των πραγμάτων μέσα από το φως, την χάρη και το λόγο του Θείου Βρέφους, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Αυτή η μεγάλη δυναμική και η μεγάλη προοπτική μας καλεί να συμμετέχουμε σε αυτό το νέο γίγνεσθε, σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Μας καλεί να γίνουμε συνοδοιπόροι του Ιησού Χριστού. Μας καλεί να γίνουμε και πάλι παιδιά γεμάτα αγνότητα και γεμάτα αγάπη. Και όταν αποφασίσουμε να κάνουμε αυτό το βήμα, τότε μπορούμε
να ζήσουμε στη ζωή μας το θαύμα, το διαφορετικό. Μπορούμε να ζήσουμε το ότι παρετήσε από το εγώ, αλλά γεμίζει η ύπαρξή σου από το εσύ του άλλου ανθρώπου. Ότι παρετήσε από την εγωιστική ιδιοκτησία, αλλά όμως σου δίνει απλόχερο ο Θεός τα δικά του αγαθά. Μπορείς να ζήσεις και μπορούμε να ζήσουμε αυτό το οποίο λέει ο Χριστός, ότι όλοι όσοι άφησαν τα υπαρχοντά τους, μητέρα, πατέρα, αδέρφια, ό,τι είναι δικό τους και με ακολούθησαν, αυτοί θα ζήσουν τη Βασιλεία του Θεού σε αυτόν εδώ τον κόσμο και μετά από το θάνατό τους. Ότι θα αποκτήσουν, αν άφησαν αυτά τα πράγματα, εκατονταπλασίωνα και εδώ, και θα κληρονομήσουν και τη Βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία την έζησαν οι Άγιοι, οι οποίοι γίνονται επίσης συνοδοιπόροι μας μέσα σε αυτή τη συνοδοιπορία με τον Χριστό. Ας ακολουθήσουμε το Θείο Βρέφος στην πραγματική μας ζωή με μια μεγάλη απόφαση, στην οποία πιστεύω ότι θα μας βοηθήσουν οι αγνές φωνές που θα ακούσουμε από τα παιδιά μας, θα μας βοηθήσουν οι ύμνοι της ημέρας των Χριστουγέννων και επίσης θα μας βοηθήσει το ότι αποφασίζουμε πλέον να μην υπάρχουμε μόνοι μας και εγωιστικά, αλλά ως σώμα, και μάλιστα σώμα του Χριστού, αυτό το ίδιο σώμα του Θείου Βρέφους, το οποίο μας εγκεντρίζει μέσα του και μας κάνει να είμαστε μέλη του ενεργά, δυνατά, γεμάτα από τη χάρη του Θεού και γεμάτα από το αίσθημα της ασφάλειας, διότι έχουμε μαζί μας και μέσα μας τον Χριστό, ζούμε μέσα στον Χριστό και πορευόμαστε την πορεία που μας δείχνει Αυτός ως ο αληθινός δρόμος, η αληθινή οδός και το αληθινό φως. Μεγάλες ευχαριστίες σε όλους τους παράγοντες αυτής της εκδήλωσης, μεγάλες ευχαριστίες στον κύριο Τούμπα, μεγάλες ευχαριστίες στον πατέρα Ειρηναίο Νάκο, μεγάλες ευχαριστίες στον κύριο Ανδρουλάκη, ιδιαίτερα στα εκπαιδευτήρια Λαμπύρη, τα οποία προσπαθώντας να νοηματοδοτήσουμε τη ζωή μας και να γιορτάσουμε όσο καλύτερα μπορούμε σε καιρούς ιδιαίτερους, οργανώσαμε δύο εκδηλώσεις. Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον Ιερόν Άγιο Παντελήμωνο Σαχαρνών το Σάββατο που πέρασε, με τη σύμπραξη της Δημοτικής Χοροδίας του Δήμου Αθηναίων και της Εκκλησιαστικής Χοροδίας του Ναού. Και η δεύτερη εκδήλωση, Πατέρα Μάξιμε, πραγματοποιείται στον φιλόξενο χώρο του ιστορικού αυτού κινηματοθεάτρου, που για όσους δεν γνωρίζουν έχουν περάσει πολύ μεγάλη ηθοποιοί, πολύ μεγάλα σχήματα, ο Μάνος Χατζηδάκης, ακόμα και σήμερα, τις μέρες που τώρα που μιλάμε, γίνονται παραστάσεις πολύ σοβαρές με σπουδαίους και καταξιωμένους ηθοποιούς. Επιλέξαμε να την κάνουμε εδώ και επιλέξαμε να δώσουμε ένα διαφορετικό χαρακτήρα, δηλαδή να ψάβει με τους Χριστιανιάτικους η μαθητική χοροδία της Σχολής Διεθνής Μουσικής Σεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, την οποία διευθύνει ο πατήρ Ειρηναίος Νάκος, συγκρότημα παραδοσιακής μουσικής από πολύ καλούς και σπουδαίους οργανοπαίκτες, οι οποίοι θα εκτελέσουν παραδοσιακά κάλαντα με τη συμμετοχή της χοροδίας της Σχολής Διεθνής Μουσικής Αρχιεπισκοπής, της παιδικής χοροδίας που παλεύουμε να φτιάξουμε του Ιερού Ναογείου Παντελεήμονο Σαχαρνών, με τα παιδάκια τα οποία έχουμε σήμερα, και την ευγενική συμμετοχή ενός σπουδαίου καλλιτέχνη του Νίκου του Ανδρουλάκη. Και το τελευταίο μέρος, και είναι ιδιαίτερη τιμή για μας, θα τραγουδήσει χριστουγεννιάτικα τραγούδια η χοροδία των φίλων μας, γιατί έτσι τους θεωρούμε, των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων Λαμπύρη, ενός πολύ καλού εκπαιδευτηρίου των Νοτίων Βραστίων, με την κυρία Βάνα Ματζαβίν, η οποία διευθύνει τα παιδιά της χοροδίας αυτής. Πριν ξεκινήσουμε, παρουσιάζοντας το επιμέρους τμήμα του προγράμματος, θα παρακαλούσα τον πατέρα Μάξιμο Παπαγιάννη, τον πανεξολογιό του Αρχιμανδρίτη πατέρα Μάξιμο Παπαγιάννη, προϊστάμενο του Ιερού Ναογείου Παντελεήμονο Σαχαρνών και πρωτοσύγκυλο της Αρχιεπισκόπης Αθηνών,
να μας απευθύνει μερικές πατρικές νουθεσίες θα μπορούσαμε να πούμε ή ένα σύντομο χαιρετισμό θα μπορούσαμε επίσης να πούμε για τη σημερινή μας εκδήλωση. Πατέρα Μάξιμο, ο λόγος είναι δικός σου. Σεβαστοί πατέρες και εκλεκτοί καλεσμένοι, αγαπητά μας παιδιά, θέλω να εκφράσω τη χαρά και την ευγνωμοσύνη μου, διότι μέσα σε ένα κλίμα κατήφιας στο οποίο ζούμε τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι αισιόδοξοι, οι οποίοι δημιουργούν μια εορταστική ατμόσφαιρα, προσπαθώντας να μας μεταδώσουν τη χαρά, την ελπίδα, την αισιοδοξία, αλλά και την αγάπη που έφερε το Θείο Βρέφος με την γέννησή του στον κόσμο. Και μια που μιλάμε για το Θείο Βρέφος, θα ήθελα να πω ότι η πιο αισιόδοξη νότα και το πιο αισιόδοξο μήνυμα των ημερών είναι η παρουσία των παιδιών μας, τα οποία ακολουθώντας τα χνάρια του Ιησού, αυτά τα χνάρια της απόλυτης αγάπης αλλά και της αφοσίωσης στην αγάπη του πλησίον, της αθωότητας, της αγνότητας, με όλα αυτά τα μηνύματα της καλοσύνης που φέρει μαζί της η παρουσία των παιδιών. Θέλω να χαιρετήσω λοιπόν τα παιδιά μας, τα οποία παρότι δεν μεγαλώνουν στο καλύτερο κλίμα και δεν είναι αυτές οι καλύτερες ημέρες και το καλύτερο περιβάλλον για μικρά παιδιά, προσπαθούν, δείχνουν την αγάπη τους και δίνουν και σε μας με την παιδική τους χαρά και την παιδική τους συμμετοχή στις εορταστικές εκδηλώσεις μία νότα χαράς και αισιοδοξίας, διότι στα πρόσωπά τους δεν βλέπουμε την κατήφια των ημερών, αλλά βλέπουμε ένα χαρούμενο και αισιόδοξο μέλλον. Η γέννηση του Χριστού τέμνει κυριολεκτικά την ιστορία. Χωρίζει την ιστορία σε μία περίοδο σκότος και σε μία περίοδο φωτός. Δυστυχώς, μετά την πτώση του ανθρώπου και την έξοδό του από τον Παράδεισο, μετά δηλαδή την απόφαση του ανθρώπου να απομακρυνθεί από την πατρική αγάπη του Θεού, έχουμε την έλλειψη στη ζωή του ανθρώπου αυτής της θεϊκής ενέργειας και του θεϊκού φωτός. Και αυτό το σκοτάδι δεν μένει σε ένα θεωρητικό επίπεδο, αλλά περνά στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Δεν είναι δηλαδή απλώς ότι η έλλειψη του φωτός του Θεού εκφράζεται με τη λατρεία των ειδώλων. Είναι ότι όλο αυτό το πράγμα έχει αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τη ζωή και τις σχέσεις τους οι άνθρωποι. Λείπει το φως του Χριστού, γίνονται οι σχέσεις ανταγωνιστικές. Ο άλλος γίνεται αντίπαλος, γίνεται εχθρός, γίνεται ανταγωνιστής, γίνεται πολέμιος. Και έχει υποστεί απίστευτες διαιρέσεις το ανθρώπινο γένος. Είτε σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή οι εσωτερικές συγκρούσεις που ζει ο άνθρωπος στον ίδιο τον εαυτό του κατά τη διάρκεια της ζωής, είτε οι συγκρούσεις με τον άλλο άνθρωπο, είτε οι συγκρούσεις οι κοινωνικές, είτε οι συγκρούσεις οι ταξικές αν θέλετε, αλλά και οι συγκρούσεις μεταξύ πολιτισμών, μεταξύ θρησκειών, μεταξύ κρατών και ούτω καθεξής. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά αυτά φαίνεται πως συνεχίστηκαν και μετά από την γέννηση του Χριστού. Είναι αλήθεια ότι αυτά συνεχίστηκαν και συνεχίζονται μέχρι τις ημέρες μας. Όμως η διαφορά είναι ότι όταν επιθυμεί πλέον ο άνθρωπος και επιδιώκει να έχει αυτό το φως του Χριστού, μπορεί να το έχει. Όταν επιθυμεί πλέον να φωτιστεί, μπορεί να φωτιστεί. Όταν επιθυμεί να γίνει ο δρόμος του φωτεινός, μπορεί να γίνει ο δρόμος του φωτεινός. Όταν επιθυμεί και επιδιώκει να αλλάξουν οι σχέσεις του
με τον ίδιο του τον εαυτό, τον άλλο άνθρωπο, την οικογένειά του, το περιβάλλον του, το κοινωνικό, μπορούν αυτές οι σχέσεις να αλλάξουν, φωτιζόμενες από αυτήν την χάρη και την δύναμη που έφερε στον κόσμο το Θείο Βρέφος. Και αυτή είναι μία τεράστια τομή, διότι αυτή η δυνατότητα παλαιότερα δεν υπήρχε. Και αυτή η τομή, εκτός από την δυνατότητα, έφερε στην ανθρωπότητα μία μεγάλη γνώση. Η γνώση αυτή είναι ότι υπάρχει Θεός. Ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Είναι Θεός ένας, αλλά τρία πρόσωπα, Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ότι η σχέση με αυτόν τον Θεό δημιουργεί μία άλλη προοπτική, μία δυναμική διαφορετική για τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Γνώση επίσης ότι η σχέση με το περιβάλλον, με όλη τη δημιουργία, μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική. Και αυτή τη σχέση την φέρνει στον κόσμο ο Χριστός με τη γέννησή του, επίσης όμως την φέρνει ο Χριστός με τη γέννησή του μέσα στις καρδιές του καθενός από εμάς. Γι' αυτό όπου υπήρξαν και υπάρχουν Άγιοι, αλλάζει εντελώς το κλίμα και το περιβάλλον και αλλάζουν οι ανθρώπινες σχέσεις. Και η παρουσία των Αγίων είναι η παρουσία του Χριστού, η παρουσία του Θείου Βρέφους στον κόσμο. Η παρουσία του Χριστού κάνει πάλι τον άνθρωπο παιδί και του δημιουργεί την δυνατότητα να έχει εμπιστοσύνη στο Θεό Πατέρα. Να μην εμπιστεύεται τόσο το δικό του μυαλό και τις δικές του δυνάμεις, αλλά πάντοτε να φιλτράρει τις σκέψεις, τους λογισμούς, την αντίληψη των πραγμάτων μέσα από το φως, την χάρη και το λόγο του Θείου Βρέφους, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Αυτή η μεγάλη δυναμική και η μεγάλη προοπτική μας καλεί να συμμετέχουμε σε αυτό το νέο γίγνεσθε, σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Μας καλεί να γίνουμε συνοδοιπόροι του Ιησού Χριστού. Μας καλεί να γίνουμε και πάλι παιδιά γεμάτα αγνότητα και γεμάτα αγάπη. Και όταν αποφασίσουμε να κάνουμε αυτό το βήμα, τότε μπορούμε να ζήσουμε στη ζωή μας το θαύμα, το διαφορετικό. Μπορούμε να ζήσουμε το ότι παρετήσε από το εγώ, αλλά γεμίζει η ύπαρξή σου από το εσύ του άλλου ανθρώπου. Ότι παρετήσε από την εγωιστική ιδιοκτησία, αλλά όμως σου δίνει απλόχερα ο Θεός τα δικά του αγαθά. Μπορείς να ζήσεις και μπορούμε να ζήσουμε αυτό το οποίο λέει ο Χριστός, ότι όλοι όσοι άφησαν τα υπαρχοντά τους, μητέρα, πατέρα, αδέρφια, ό,τι είναι δικό τους και με ακολούθησαν, αυτοί θα ζήσουν τη Βασιλεία του Θεού σε αυτόν εδώ τον κόσμο και μετά από το θάνατό τους. Ότι θα αποκτήσουν, αν άφησαν αυτά τα πράγματα, εκατονταπλασίωνα και εδώ, και θα κληρονομήσουν και τη Βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία την έζησαν οι Άγιοι, οι οποίοι γίνονται επίσης συνοδοιπόροι μας μέσα σε αυτή τη συνοδοιπορία με τον Χριστό. Ας ακολουθήσουμε το Θείο Βρέφος στην πραγματική μας ζωή με μια μεγάλη απόφαση, στην οποία πιστεύω ότι θα μας βοηθήσουν οι αγνές φωνές που θα ακούσουμε από τα παιδιά μας, θα μας βοηθήσουν οι ύμνοι της ημέρας των Χριστουγέννων και επίσης θα μας βοηθήσει το ότι αποφασίζουμε πλέον να μην υπάρχουμε μόνοι μας και εγωιστικά, αλλά ως σώμα, και μάλιστα σώμα του Χριστού, αυτό το ίδιο σώμα του Θείου Βρέφους, το οποίο μας εγκεντρίζει μέσα του και μας κάνει να είμαστε μέλη του ενεργά, δυνατά, γεμάτα από τη χάρη του Θεού και γεμάτα από το αίσθημα της ασφάλειας, διότι έχουμε μαζί μας και μέσα μας τον Χριστό, ζούμε μέσα στον Χριστό και πορευόμαστε την πορεία που μας δείχνει Αυτός ως ο αληθινός δρόμος, η αληθινή οδός και το αληθινό φως. Μεγάλες ευχαριστίες σε όλους τους παράγοντες αυτής της εκδήλωσης, μεγάλες ευχαριστίες στον κύριο Τούμπα, μεγάλες ευχαριστίες στον πατέρα Ειρηναίο Νάκο, μεγάλες ευχαριστίες στον κύριο Ανδρουλάκη, ιδιαίτερα
στα εκπαιδευτήρια Λαμπύρη, τα οποία...
Και συνεχίζουμε με τα μωραϊτικά κάλαντα. Συνεχίζουμε με κάλαντα Μικράς Ασίας. Yeah.
Τελειώνουμε εμείς με τα κάλαντα Ικαρίας. Για σένα κόρη όμορφη θα με καταπούμε και τα καλά Χριστούγεννα για να σου ευχηθούμε. Φρέχτες μας θα συναντούμε και του χρόνου θα σας δούμε. Φρέχτες μας θα συναντούμε. Έχεις κόρη όμορφη, βάλε τη στο τσιμπιδί και κρέμασε τη άψυχα να μην σε φάνει τσιλή. Έτσι μας τα συναντούμε και του χρόνου να σας πούμε. Σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε καραβιά να σημαίνια του χρόνου να σαν σήμερα να ναι μαλά ματένια. Πέντε μας τα συναντούμε και του χρόνου να σας πούμε. Πέντε μας τα συναντούμε. Πάρα πολύ, Άγιοι Πρωτοσύγγελοι, Άγιοι Πατέρες, κυρίες και κύριοι, η χοροδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η οποία εδρεύει στον ιστορικό ναό της Ζωοδόχου Πηγής Οδού Ακαδημίας. Όπως βλέπετε, είναι ένα μέρος από αυτήν, κυρίως και εξόχους, μαθητές, σπουδαστές,
πρωτοετής, δευτεροετής, τρίτοετής και συνδράμουν έτσι περισσότερο λίγο να μας ενισχύσουν οι πεμπτοετής αλλά και οι διπλωματούχοι. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι ήταν ένα καλό αποτέλεσμα, γι' αυτό αξίζουν τα παιδιά και οι κυρίες και οι κοπέλες και οι κύριοι ένα θερμό χειροκρότημα. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε τον κύριο Αντελάκη. Θα συνεχίσουμε με τα κάλαντα της Κρήτης. Ένα ακόμα της πρωτοχρονιάς. Αλλά λίγα πριν, μπορώ να πω στο μικρόφωνο το πολύ βουίζει, παιδιά. Αυτό που θα πούμε τώρα είναι από το Λασίδι. Πολύ ωραίες ματινάδες. Το Μαγδαλό να ανοίξεις, να μας βάλεις μια ρακή κι ύστερα να σφαλίξεις. Έλα, έλα, μικρή μου λεμονιά μου. Άσχο σου περιστέρα μου και κάμε τρία ζάλα και φέρε τα χρυστό ψώμα για να τα πιάμε καλά. Έλα, έλα, μικρή μου λεμονιά μου. Κι αν έχετε κανένα αυγό, βαστούμε και καλάθι. Μα πανικιά δεν έχετε, ο κόσμος δεν εχάθη. Έλα, έλα, μικρή μου λεμονιά μου. Καλατίσαμε πέτρα να μη ραγίσει κι ο νοικοκύρης κι η κερά χρόνους πολλούς να ζήσει. Έλα, έλα, μικρή μου λεμονιά μου. Να ζήσουν χρόνους εκατό και να τους ξεπεράσουν κι από τους εκατό και μπρος ετώτες να γεράσουν. Έλα, έλα, μικρή μου λεμονιά μου. Έλα, έλα, μικρή μου λεμονιά μου. Ο Πανωθιός στην πόρτα σας γράφει την αλφαβήτα. Εδώ μη σέβγομαι κι εμείς και έχετε καληνύχτα. Εσύ πολύ. Είστε καλά. Να συμπόσχω στο Μέλια Μολά. Με κριτικά τραγούδια και μουσική όμως. Έτσι. Θα τραγουδήσουν τα παιδάκια τώρα τα κάλαντα τα Βυζαντινά.
να μάξουμε το χρόνο τα παιδάκια, θα είναι και πιο πολλά, θα είναι και καλύτερα, έτσι. Λοιπόν, φέτος είναι αυτά, λείπανε και μερικά, αρρωστήσαμε. Να κλείσουμε το πρόγραμμά μας, χωρίς να διακόψουμε καθόλου. Μπορείτε να αποχωρήσετε, να ευχαριστήσουμε την κυρία Τσεκούρα. Να κλείσουμε το πρόγραμμά μας με την πολύ ωραία παιδική χοροδία των σχολών Λαπίδη. Είχαμε συνεργαστεί στο παρελθόν σε πολύ ωραίες παναστάσεις στο Μέγαρο Μουσική, στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μπορούν να έρχονται τα παιδιά και η δασκάλα τους, η κυρία Μπατζαβίνη. Θα κλείσουν τη βραδιά με πολύ ωραία τραγούδια, χριστουγεννιάτικα, συνθετών όπως για παράδειγμα ο Μέντελσον, ο Μπετόβεν, ο Μπέρναρτ και φυσικά και σύγχρονοι συνθέτες. Πριν, πατέρα Μάξιμε, θα ήθελα να δώσουμε αυτό που μπορούμε να δώσουμε, εσείς δηλαδή, κυρία Παπαδάκη, ένα τιμητικό, ένα μυστικό δίπλωμα σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν για τη σημερινή, και την εκδήλωση. Καλύτερα τώρα. Ελάτε, γέροντα. Θα ήθελα επίσης... θα ήθελα να μας συγχωρέσουν οι χορηγοί μας, έτσι, για να το πούμε έτσι, για τις όποιες ατέλειες, με δεδομένο ότι εμείς δεν είμαστε εταιρεία. Ενώ δεν είμαστε εταιρεία διαφημιστική, δεν έχουμε γραφίστες από πίσω μας, δεν έχουμε χορηγούς με την έννοια των μεγάλων χορηγών. Οι χορηγίες οι δικές μας είναι περιορισμένες εκτάσεις και εμβελίας, γιατί δυστυχώς στην ελληνική κοινωνία, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η τέχνη είναι σε δεύτερη μοίρα. Και γι' αυτό, πατέρα Μάξιμε, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί άλλα τα σε πρώτη μοίρα, ενώ αυτά όλα που να κάνουμε παιδιά και με ανθρώπους ήταν σε δεύτερη μοίρα. Λοιπόν, οι άνθρωποι λοιπόν μας βοήθησαν, γιατί όλες αυτές οι εκδηλώσεις έχουν τρομερά έξοδα. Τα θέατρα, οι πολίτες, οι άνθρωποι που εργάζονται, τα παιδιά, έτσι, όλοι οι συντελεστές, θέλουν να μας συγχωρήσουν για τις όποιες μικρές, ατέλειες, ενδεχομένως και μεγάλες μπορεί να έχουν. Ή μπορεί να λησμονάμε και κάτι. Δεν το κάνουμε σκοπίμως. Είμαστε πολύ λίγοι άνθρωποι και προσπαθούμε να κάνουμε όσο περισσότερα πράγματα μπορούμε σε δύσκολη συγκυρία και σε πολύ δύσκολη περιοχή. Έτσι, πατέρα Μάξιμε, εγώ θα σας λέω, η κυρία Παπαδάκη θα μου δίνει, εγώ θα δίνω σε εσάς και εσείς θα δίνετε στους... κατά πρώτον στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος, τον κύριο Κατσιάρα. Και ευχόμαστε δύναμη έτσι ώστε να ακούγεται σωστά και δυνατά η φωνή της Εκκλησίας. Στην κυρία Μπότσιου, η οποία εκπροσωπεί το ΙΕΚ Ένωση. Μουσικής του Ιερού Ναού Ζωδόχου Πηγής Ακαδημίας, βρίσκεται εδώ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, ο πατήρ Ηλίας Δοσινός. Πατέρα Ηλία, πηδήξτε. Από τα στελέχη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, ο πατήρ Ηλίας, σας ευχαριστούμε, πατέρα μου, για ό,τι κάνετε και για την ενορία και για την Αρχιεπισκοπή. Και είναι πολύ σημαντική αυτή η σχολή, η οποία έχει μεταξελιχθεί στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και ελπίζουμε πάντοτε στη στήριξή σας, γιατί είναι πολύ σημαντική, έτσι ώστε να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η δραστηριότητα με μεγαλύτερη ακόμα επιτυχία στο μέλλον. Τώρα θα αναβαθμιστεί κιόλας, γιατί θα κάνουμε και εργασίες πατριάκι του Κωσίκου και θα την περιποιηθούμε έτσι περισσότερο ακόμα. Στην κυρία Θεοκλέους, η οποία και αυτή μας βοήθησε πολύ σημαντικά και έπαιξε προηγουμένως κανονάκι. Θα παρακαλούσα πολύ την κυρία Θεοκλέους. Μας ακούει, βρίσκεται εδώ. Πού είναι. Ωραία.
Στον κύριο Δημήτρη Παπαδημητρίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στη ΛΟΑΣ ως ανώνυμη εταιρεία, νομίζω ότι θα παραλάβει η κυρία Μαρίνα Λαχανά. Λοιπόν, στην κυρία Τσεκούρα,